Οι μανάδες λέγαν παλιά στις κόρες τους: «Γυναικάς να σου βγει ο άντρας μικρό το κακό, βάρδα μη σου βγει χαρτοπαίχτης». Η περίπτωση να βγει η γυναίκα χαρτοπαίχτης ούτε που τους περνούσε από το μυαλό. Πες το σοφέρ να κάνει μια στάση, σε παρακαλώ. Στο γάμο που μας αφηγείται ο γιος της οικογένειας, αυτό ακριβώς συνέβη. Η Κάτια ήταν τόσο βαμμένη χαρτοπαίχτρα που αν ήταν να βαφτιστεί τώρα, θα διάλεγε για όνομα τον Ντάμα Κούπα. Χαρτοπεξία είναι χοντρό αλκοολίκη. Έχουν χαθεί στην πράσινη τσόχα περιουσίες και βασίλεια. Ο χαρτοπαίκτης που είναι θυσμένος θα παίξει και τη μάνα του ακόμα. Η Κάτια προς το παρόν είχε παίξει το γιο της και ετοιμαζόταν να χώσει για τα ρέστα της, δηλαδή μα, το γάμο της. Καρδιακιά θα με κάνεις. Τι έγινε, βρήκες τον δρόμο? Ξυπνάδες. Λες και ήμουν στην άλλη άκρη της Αθήνας. Αφού δεν ήσουν εδώ. Και στην άλλη άκρη της Αθήνας να ήσουν, το ίδιο είναι. Πού είναι το παιδί? Μέσα, κοιμάται. Γιατί? Σε πήρε ο πονός. Γιατί δεν με πήρες τηλέφωνο μόλις φτάσατε? Να μην σε ενοχλήσουμε. Βλέπεις, ο Ρήγας και η Ντάμα έχουν πιο πολύ ενδιαφέρον για σένα. Τώρα λες χαζά. Έλα, μωρό μου, έλα. Άντε. Σήκω, πάμε να κοιμηθούμε. Όχι, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα να μιλήσουμε. Εδώ. Δεν μου λες. Το βάζω τόσο Πασογιάννης. Άντε πάλι με αυτό το ρημάδο βάζω. Λύσα κακιά. Πόσες φορές θα το πούμε αυτό? Και τα μαχαιροπύρουνα τα καλά που είχαμε μέσα στο ντουλάπι. Και αυτά ο Γιάννης τα πήρε. Ξέρεις ποια λέω. Αυτά που δεν ήθελες να βγάλεις στο τραπέζι στο διευθυντή. Στρατιωτική επιθεώρηση μου κάνεις, νυχτιάτικα. Τα δάνεισα στη μάνα μου. Ρε ποιον δουλεύεις? Τι να τα κάνει μάνα στα μαχαιροπύρουνα? Θα κάνει δεξίωση στο διευθυντή του καπί? Ήθελε να κάνει κάποιο χλιδάτο τραπέζι σε μερικές φίλες της. Έτσι να θυμηθούν τα παλιά. Κουμάντο θα κάνεις και σε αυτό. Μπα. Έλα, σήκω, σήκω. Σήκω. Σήκω να την πάρουμε τηλέφωνο τώρα. Τώρα? Ξέρεις τι ώρα είναι τώρα? Άμα την πάρουμε τέτοια ώρα τη γυναίκα θα την ανησυχήσουμε. Μέχρι να ξυπνήσει, να βάλει τις παντόφλες της, να πάει στο τηλέφωνο. Μπορεί να μείνει και στον τόπο από την αγωνία της. Κάτια, σταμάτα το δούλεμα. Μπορεί να κάνω το μαλάκα με μεγάλη επιτυχία, αλλά δεν είμαι. Υπάρχουν και όρια. Μη φωνάζεις, θα ξυπνήσεις το παιδί. Με δεν πάω να ξυπνήσω και ολόκληρη την πολυκατοικία. Και αυτή την τζούλα την από πάνω που πάει να μας διαλύσει το σπίτι. Δεν σου επιτρέπω να βρίζεις τη φίλη μου. Τι λες, μωρέ, αλήθεια? Τρέμουν οι γλουτοί μου. Και εγώ δεν σου επιτρέπω να σπαταλήσεις ό,τι έχουμε και δεν έχουμε για να τα παίζεις εσύ όλη μέρα. Ρε, είσαι κοροϊδό, δεν καταλαβαίνεις που σε έχουν πιάσει και σημαδάνε. Σε πληροφορώ ότι τις κατατρόπωσα απόψε. Τους τα πήρα όλα. Χαίρομαι, χαίρομαι πολύ. Αλήθεια, ντρούλιου μου. Χαίρομαι γιατί έτσι θα κάνεις και ηρωική έξοδο από το παιχνίδι. Διότι εσύ δεν πρόκειται να ξαναπιάσεις χαρτιά στα χέρια σου. Στο απαγορεύω. Τι μου κάνεις? Αυτό που άκουσες. Αν σε ξαναδώ να ανεβαίνεις αυτή την πουτάνα πάνω, αυτή την πόρτα θα την βρεις κλειδωμένη. Τώρα σοβαρολογείς? Αν σοβαρολογώ. Απόλυτα ωραία μου κυρία. Έχει χαθεί κάθε έλεγχος. Εσύ είσαι χειρότερη και από Πρεζάκι. Κάτια, δεν πάει άλλο. Όποια ώρα θέλω το κόβω. Αλλά αυτό θα το αποφασίσω εγώ. Αποφάσισέ το λοιπόν. Γιατί εδώ που φτάσαμε, ή η τράπουλα ή εγώ και το παιδί. Διάλεξε. Τι θες, καλέ μου άνθρωπε, από μένα? Θέλω να μου υποσχεθείς ότι δεν θα ξανανεύεις την Ανίτα να παίξει χαρτιά. Είναι απλό. Αυτό θες, ε? Ναι. Τόσα χρόνια άντεξε χωρίς τα χαρτιά. Ωραία. Σου υπόσχομαι ότι δεν θα ξανανεύω στην Ανίτα να παίξω χαρτιά. Τι αυτό ήταν? Τόσο απλό? Εγώ σου έλεγα ότι ήταν απλό, αλλά δεν με πίστευες. Εντάξει, εντάξει. Αφού θέλεις να κόψω το μοναδικό μου ενδιαφέρον, εντάξει. Ικανοποιημένος? Μωρό μου. Αγάπη μου, ναι. Ναι, παναγίτσα μου, ναι, παναγίτσα. Έλα, 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 σπονά, σπονά, σπονά. Θα σου πάμε στην κρεβατοκάμερα, έλα, έλα. Εντάξει, τι Ανδρέα μου, πήγαινε εσύ και θα έρθω εγώ σε λίγο, να πιω λίγο νερό. Ναι, μωρό, ναι, μωρό. Που νομίζω ότι μπορείς να μου απαγορέψεις το μοναδικό μου ενδιαφέρον. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Δεν με ξέρεις καθόλου καλά. Ρε, τι κάνεις εδώ?
Ψάχνω κανένα σόβρακο δικό σου. Τα δικά μου είναι όλα στάπλυτα και η μαμά έχει να βάλει πλυντήριο μέρες. Σαν πως έχω εγώ, για να δω. Να ρε, πού είσαι, πάρε αυτό. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι πολύ γεροντίστικο. Γιατί παιδί μου, σκοπεύεις να το δείξεις στον κόσμο? Ποτέ δεν ξέρεις. Έλα, έλα, βρες μόνο άλλο, ένα πιο trendy. Παιδί μου, δεν έχω άλλα. Πού να το βρω το πιο trendy? Μήπως να βάλω κανένα της μαμάς, να το κάνω όπως ο Μπέκαμ. Τι κάνει, φοράει τα βρακιά της μάνας σου? Όχι, της γυναίκας του. Να έρθω σε επαφή με τη θηλυκή μου πλευρά. Μπορεί να μ' αρέσει. Βρες το καιρό, διάολο. Έλα, πλάκα κάνω. Ευτυχώς, γιατί αυτό θα ήταν το τελευταίο καρφί στο φέρετρό μου. Να σου πω, θες να το βάλεις φάλτο? Δεν θέλεις, μην το βάλεις. Ναι, αλλά η γιαγιά λέει όταν βγαίνουμε από το σπίτι να φοράμε πάντα καθαρό βρακί. Μπορεί να λιποθυμήσουμε στο δρόμο, τι θα πούνε οι περαστικοί? Δηλαδή, αν λιποθυμήσεις στο δρόμο, οι περαστικοί αντί να σε συνεφέρουν θα κοιτάξουν να σε ξεβρακώσουν? Τι θα ακούσω, Παναγία μου, εδώ μέσα? Ναι, αλλά μου τελειώνει το στόξε μπλουζάκια κάλτσες που κάμισα. Πού θα πάει με την περίπτωσή της? Μπαμπά, δεν κάνει τίποτα. Μου κάνει πόλεμο, κατάλαβες? Επειδή τη απαγόρευσα να παίζει χαρτιά πάνω. Αλλά δεν θα τη περάσει. Ναι, αλλά σε αυτόν τον πόλεμο την πληρώνει και ο άμαχος πληθυσμός. Κάνε υπομονή. Άκουμε τι σου λέω. Ρε, δεν βλέπεις την κατάσταση. Αυτή είναι έτοιμη να πουλήσει τα πάντα εδώ μέσα. Μέχρι και το κομπιούτερ σου. Προτιμώ να πεθάνω από την πείνα και τη βρώμα. Μήπως να την πλησιάσω εγώ? Να τη το παίξω απελπισμένος? Όχι, γιατί θα σε χρησιμοποιήσει σαν μοχλοποίηση εναντίον μου. Άκουμε τι σου λέω, την ξέρω εγώ. Το σημαντικό είναι ότι έκοψε τα χαρτιά. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Ρε μπαμπά, αυτό είναι για να μαζεύουμε τις ελιές. Λες το διάλο. Ο γάμος είναι και λίγο τζόγος. Το έχει το ρίσκο του. Αλλά σκοπός είναι να παίζεις με ανοιχτά φύλλα και να μην έχει σημαδεμένη τράπουλα και άσο στο μανίκι. Και ο Μεν Κώστας έπαιζε καθαρά και ντεκλαρέ, η Δεκάτια κρατούσε πολλά κρυφά χαρτιά. Και από το σπίτι της δεν έφυγε μεν, αλλά... Ναι. Ήρθα. Το φαΐ σε περιμένει μέσα, στο τραπέζι. Αλήθεια, αγάπη μου? Τι δηλαδή, σου περάσαν τα νεύρα και άνοιξες να μαγειρεύεις όπως πριν, ε? Καρδούλα μου. Κάποια? Τι είναι αυτά? Το φαγητό σου. Διάλεξε ό,τι τραβάει η ψυχή σου. Συνεχίζει το ίδιο τροπαρί? Όχι. Τις προηγούμενες μέρες τα έβγαζες εσύ από το σιρτάρι. Ορίστε, σήμερα στα ετοίμασα εγώ. Καλή όρεξη. Εγώ πάω μέσα να συνεχίσω το περιοδικό μου. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για το πώς ζουν οι γυναίκες στο Αφγανιστάν. Πάντως, πολύ καλύτερα από μένα. Δεν θα με λυγίσεις. Με ποιο πλευρό κοιμάσαι, Κωστάκη? Με το δεξί. Μα αυτό να συνεχίσει να κοιμάσαι. Μασάει κατσικαταραμά. Και θα μασίσει ο θηλυκός τάρα μας. Εξάλλου επίορκος δεν έγινε. Δεν βγήκε από το σπίτι. Τα κατάφερες. Και την υποσχεσή σου κρατάς και το αθώο χόμπι μας δε στερείσαι. Έχεις δίκιο, Σόνια μου. Αλλά εγώ υποσχέθηκα ότι δεν θα ξανανεύω στην Ανίτα να παίξω χαρτιά. Δεν δεσμεύτηκα για το σπίτι μου. Και έχεις και διπλό κέρδος. Έτσι που δεν κάνεις και τις δουλειές του σπιτιού, πολύ σύντομα θα πηδήσει η γλυκιά μου και θα σε αφήσει να ξανανεβαίνει στην Ανίτα. Και όλα θα επανέλθουν όπως ήταν πριν. Όχι, κύριε Κώστα, όχι αγάπη μου. Άμα ήθελες να παντρευτείς υπηρέτρια, να παντρευόσουν μια Φιλιππινέζα. Όχι εμένα. Πάνε αυτές οι εποχές τώρα, ξυπνήσανε οι σκλάβοι. Ποιος πειράζει, εγώ? Εσύ, ναι, εσύ. Ναι. Έλα να κόψω. Κόψε, Ανίτα μου. Μπράβο. Αχ, κορίτσια, όλοι οι ίδιοι είναι. Μόλις πάμε έτσι να διασκεδάσουμε λιγάκι, να περάσουμε καλά, μετατρέπονται στον Κόναν το Βάρβαρο. Τα ίδια σκατά ήταν και ο δικός μου. Βρε, αγάπη μου, που πήγες και το βρήκες κι εσύ αυτό το τυρανόσαυρο? Στο 090. Κάτια μου, μη μου τα θυμίζεις, τι πέρασα, πώς γλίτωσα, πώς γλίτωσα. Εμένα ο Κώστας μου δεν είναι έτσι. Θα καταλάβει ότι είχε άδικο και τελικά θα περάσει το δικό μου. Σιγά, Χριστιανέ μου, σιγά, θα πνιγείς. Λες και μόλις τέλειωσε η κατοχή. Θα πω ένα τέλειο. Δεν μου λες πού το να κάνω το μαγαζάκι αυτό. Σαν σπιτικό. Ξέρεις πόσο μου έχει λείψει το σπιτικό φαγητό? Και θα σου λείψει ακόμα περισσότερο. Έτσι παθητικά που αντιμετωπίζεις την κατάσταση. Έχω σχέδιο. Είναι θέμα χρόνου να λυγίσει μόλις καταλαβαίνει, δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα με τη στάση της. Απλώς χρειάζεται λίγη υπομονή. Ναι, εσύ την έχεις την υπομονή. Το παιδί όμως τι σας θέλει να μην τρώει να φάει τις προκοπής, ε? Δεν παθαίνει τίποτα. Αυτού είναι η καλύτερη του.
Δώσ' το πίτσες και ζουβλάκια και πάρ' την ψυχή. Απορώ όμως, ρε παιδί μου, τόσο πείσμα, πού το βρήκατε? Γιατί δεν κάνετε μια υποχώρηση? Τι είδους υποχώρηση? Ένα, ας πούμε, εκείνη να επιστρέψει στα οικογενειακά της καθήκοντα και εσύ να της επιτρέπεις να ανεβαίνει για χαρτάκι, ας πούμε, δύο φορές την εβδομάδα. Δεν είσαι με τα καλά σου. Ξέρεις για πότε δύο φορές την εβδομάδα γίνεται καθημερινότητα? Κάντε πάλι αυτού και από την αρχή. Άστο. Προτιμάς δηλαδή να σας φάει η ακαταστασία και βρώμα? Θα λυθεί και αυτό το πρόβλημα. Από αύριο κιόλας. Θα με την τζαλουσαράτα, πάει. Τι εννοεί, πήρε τη γυναίκα? Αυτό που είπα. Από αύριο θα έρθει η γυναίκα για δουλειές. Αυτό είναι πολύ ύπουλο. Γιατί, θα ρημάξει το σπίτι επειδή εσένα σε έπιασε το πείσμα το μανιάτικο? Κανένα πείσμα μανιάτικο δεν με έχει πιάσει. Απλά έχω πάθει κατάθλιψη με την αυταρχική σου συμπεριφορά και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Α, μάλιστα. Ωραία λοιπόν, μέχρι να σου περάσει η κατάθλιψη, θα έρθει η κοπέλα να κάνει δουλειές. Η Μικαέλα. Καμιά Μικαέλα δεν πρόκειται να πατήσει το πόδι της εδώ μέσα. Και από πού είναι? Ξέρεις που κρατάει η σκούφια της? Μπορεί να είναι καμία δολοφόνος. Δουλεύει στο Μιχαηλίδη, τον συνάδελφό μου, 4 χρόνια τώρα. Με διαβεβαίωσε ότι είναι εξαιρετικό κορίτσι. Κι άμα σηκώσει το σπίτι και φύγει αυτή η εξαιρετική κοπέλα, θα μας αποζημιώσει ο Μιχαηλίδης? Άσε, γιατί αυτό πήγαμε να το πάθουμε από το χόμπι σου. Δεν σηκώνω κουβέντα, θα έρθει η γυναίκα, τελείωσε. Να σου πω. Εσύ ήθελε συνέχεια μια οικιακή βοηθό, δεν ήθελε? Τώρα που τη φέρω, γιατί την κρινιάζει? Τώρα δεν τη θέλω εγώ. Και ορίστε μα, δεν θα κάνει εσύ ότι γουστάρει εδώ μέσα? Όχι βέβαια. Αλλά αν νομίζω θα ρημάξει το σπίτι μέχρι να σε ξαναφήσω να παίξει καρδιά, είσαι πολύ γελασμένη. Στο σπίτι θα έρθει γυναίκα, τελείωσε. Τουλάχιστον για το παιδί, να μπει μια τάξη. Το παιδί, άστο ήσυχο, μια χαρά είναι. Δεν τον άκουσα εγώ να διαμαρτύρεται. Αμπά. Τον έχεις δει ότι κυκλοφορεί με σκισμένο και βρώμικο τζιν? Καλά που ζεις, Χριστιανέ μου. Τα τελευταία 3 χρόνια κυκλοφορεί με σκισμένα τζιν. Γιατί είναι τρέντι. Τώρα το πρόσεξες. Πού πας? Να ηρεμήσω. Αν με ζητήσει κανείς, θα είμαι μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων. Φυσικά η Κάτια δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να προσλάβει ο άντρας της όχι μία, αλλά 10 γυναίκες να την απαλλάξουν από τις δουλειές του σπιτιού. Αλλά υπήρχαν τα εξής 2 προβληματάκια. Πρώτον, πώς χαρτοπέζεις με την ηλεκτρική σκούπα να βουίζει με στα αυτιά σου? Και δεύτερον, θα κάρφωνες τον Κώστα ότι το σπίτι του τα πρωινά μετατρέπεται σε Μονπαρνές. Αυτά βασάνιζαν το μυαλό της χαρτοπαίχτρας μας, αλλά αποφάσισε να κάνει την Αμερικάνα. Και συγκεκριμένα, πόκα Αμερικάνα. Πώς είναι τώρα ο άντρας της? Μια χαρά. Του έκαναν τριπλό bypass. Τον περίμενε μέχρι να συνέλθει και μου είπε θα περάσει να παίξουμε καμιά παρτιδούλα στα γρήγορα. Κορίτσια, κορίτσια, πιο σιγά. Γιατί μου φαίνεται πως είναι η παραδουλεύτρα που φώναξε ο άντρας μου. Αχ, δεν γίνεται να μας δει. Θα του το πει και θα τα καταλάβει όλα. Τι λες καλέ τώρα, σιγά μην ανοίξω εγώ. Θα την αφήσω εκεί να χτυπάει μέχρι να βαρεθεί και να ξεκουμπιστεί. Εξάλλου εγώ του το είπα να το ακυρώσει. Αυτός δεν μ' άκουσε. Κακό του κεφαλιού του. Βρε αγάπη μου, δεν τραβάς όμως πολύ και εσύ την κόντρα. Σε κάποια φάση πρέπει να το εξηγηθείς. Τι θα γίνει αν έρθει ξαφνικά καμιά μέρα και μας πιάσει τα πράσα? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Από τότε που παντρευτήκαμε δεν γύρισε ποτέ πιο νωρίς από την τράπεζα. Μιλάς. 100. Μέσα. Κι εγώ μέσα. Μέσα, θα μας τρελάνει αυτή. Σίγουρα δεν έκανες λάθος για μέρισμα. Καλά κορίτσι μου. Θα δώσω το μεροκάματό σου στον κύριο Μιχαηλίδη να στο δώσει. Πώς τώρα, μην το συστάς. Αν σε ξαναχρειαστώ, τι να σου πω, θα σε πάρω τηλέφωνο. Γεια σου και συγγνώμη για την τηλεπορία. Να είσαι καλά, γεια. Όχι, κυρία Κάτια, όχι. Το τράβηξες πολύ το σκηνή και έσπασε. Για να κάνω μια συζήτηση εφόλης της ύλης να δούμε που βρισκόμαστε. Γιατί δεν πάει άλλο. Τελευταίων ασπασμών. Αυτή είναι η κατάθλιψη, κυρία Κάτια? Βέβαια, έπρεπε να το περιμένω. Καλημέρα σας. Δεν τη βλέπω. Σε παρακαλώ, Κώστα μου, μην κάνεις σκηνή μπροστά στις φίλες μου, κάντε μετά. Μετά θα κάνω σκηνή και σαπούνι. Καλά να μου πιάσει τόσο κορόιδο. Δεν το πιστεύω, μου έρχεται εγκεφαλικό. Όχι τώρα που κερδίζω. Πρώτα να το συζητήσουμε. Πες τους να φύγουν τώρα. Τώρα! Κύριε Κώστα, καταλαβαίνουμε ότι είστε πολύ αναστατωμένος. Γι' αυτό θα θέλαμε λιγάκι να μιλήσουμε μαζί σας. Όλοι μαζί? Όχι, κυρία μου. Αυτό είναι θέμα που αφορά εμένα και τη γυναίκα μου. Ναι, αλλά επειδή είμαστε κι εμείς συνυπεύθυνες, θα θέλαμε να σας μιλήσουμε λίγο. Πολύ λίγο, ελάτε. Κατιάρα μου. Ελάτε να καθίστε λίγο. Κάτια μου, εσύ πήγαινε μέσα. Θα μιλήσουμε εμείς με τον σύζυγό σου. Καθίστε, κύριε Κώστα μου.
Πότε στην ιστορία του ανθρώπινου είδους βρέθηκε άντρας μόνος αντιμέτωπος με τέσσερις γυναίκες και κέρδισε τη διαμάχη? Τώρα τι του είπανε, πώς το του πάρανε? Το θέμα είναι ότι πέρασαν σε ειρηνικές διαπραγματεύσεις. Εντάξει. Πείτε ότι εγώ συμφωνώ δύο φορές την εβδομάδα να έρχεται να παίζει ένα χαρτάκι. Τα πράγματα θα γίνουν όπως ήταν πριν. Μα φυσικά. Ελάτε τώρα. Τι ψυχή έχουν δύο-τρία απογεύματα τη βδομάδα για να περνάει και αυτή καλά? Δύο είπαμε. Ξέρετε, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να παίξω παιχνιδάκι της. Αλλά για όνομα του Θεού, η οικονομική αιμορραγία με έχει βγάλει έξω από τα ρούχα μου. Το ξέρετε ότι άρχισε να πουλάει πράγματα του σπιτιού χωρίς να μου το πει? Και αυτό λύνεται. Βεβαίως και λύνεται, κυρία μου, βεβαίως. Αν παίζετε χωρίς χρήματα. Παπαπαπαπαπα. Θεός φυλάξει. Χωρίς χρήματα δεν έχει νοστιμιά, κύριε Κώστα μου. Να βάλετε αλάτι, κυρία Ανίτα μου. Δεν βλέπω πώς αλλιώς μπορεί να λυθεί το θέμα. Αν της κόβατε ένα μικρό εβδομαδιαίο επίδομα. Α, θα επιδοτήσω και το πάθος της. Μήπως να κάνω αίτηση στην Κομισιόν. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κυρία Ανίτα, τι είναι αυτά που λέτε? Δίνω χαρτζηλίκι στο παιδί μου, θα δίνω και στη γυναίκα μου. Και η Κάτια δεν έχει παράπονο, να το ξέρετε αυτό. Ό,τι μου το ζητήσει, της το παίρνω. Άλλο όταν ζητάει. Δεν είναι ζητιάνε η γυναίκα να είναι συνέχεια με το χέρι τεντωμένο. Αν της δίνετε ένα μικρό ποσό κάθε εβδομάδα, έτσι να το κάνει ό,τι θέλει. Ξέρετε πολύ καλά τι θα το κάνει αυτό το ποσό. Μα γιατί είστε τόσο εναντίον σε ένα απλό παιχνίδι? Αν δεν έχετε πιάσει χαρτί, δεν ξέρετε πόσο πνευματικά διεγερτικό και ευχάριστο παιχνίδι είναι. Ένας μοντέρνος και πολιτισμένος άνθρωπος σαν και εσάς δοκιμάζει τουλάχιστον μια φορά κάτι πριν το απορρίψει. Φαίνεται ότι οι ειρηνικές συνομιλίες απέτυχαν και τα αντιμαχόμενα μέρη πέρασαν σε εχθροπραξία. Σκέψου το παιδάκι μας! Ποιο το αίμα με τον κουρί της όμπας? Χριστός και Παναγία! Έζησα για να το δω κι αυτό! Αχ, Θεέ μου, κοιμάμαι και ονειρεύομαι, είμαι ξύπνια! Καρέ του βαλέ! Καρέ του βαλέ, λέει! Φλόσου ραγιάλ! Μα τι είναι αυτό με εσένα, βρε Κώστα? Μα οικογενειακό είναι το φάρδο σας? Το κινέζικο βάζω έβγαλα. Έλα κάτι, μου έλα να κάτσεις και εσύ να παίξουμε παρέα. Δεν θα χαλάσω εγώ το γούρι, από πάνω θα στέκομαι εδώ. Έτσι, μπράβο. Έλα, κάνε. Μπράβο, μπράβο, βρε Κώστα, μπράβο. Να σου δώσουμε βραβείο συνέπειας. Γαργάρα τα έκανες όσα έλεγες. Όχι μόνο τις επέτρεψες πανηγυρικά να πάει να ξαναπαίξει χαρτιά. Δύο φορές την εβδομάδα, όχι κάθε μέρα. Όχι μόνο τις έκοψες βδομαδιάτικο. Έλα, μωρέ, χαρά στο ποσό. Από το να ξεπουλήσει ό,τι έχουμε και δεν έχουμε καλύτερα. Και να σου πω και κάτι, έπρεπε να το έχω κάνει καιρό. Ανεξαρτήτως χαρτιού. Να κάνει το κουμάντο της, να γίνει πιο υπεύθυνη. Εκτός από όλα αυτά, έκατσες και έπαιξες κιόλας. Ποιος, εσύ, που βλέπεις τράπουλα και βγάζεις πυριά. Ήθελα να δω γιατί κάνω σαν τρελή για δάφτου. Από καθαρή περιέργεια. Να έχω ιδία πήρα. Αμπά. Και τώρα που την απέκτησες, ποιο είναι το συμπέρασμά σου? Ότι έχει λίγο πλάκα, έχει. Ορίστε. Ορίστε, αντί να αποτραβήξεις την Κάτια, έπεσες κι εσύ στο βούρκο. Άντε, μωρέ, σταμάτα, τα δραματοποιείς όλα. Άντε. Έχω σχέδιο. Αφού με την κόντρα δεν κατάφερα τίποτα, πήγα με τα νερά της. Σε βλέπω πνιγμένο. Ναι, καλά. Παιδί μου, με την πρόσκλησή τους να παίξω χαρτιά, μου δώσαν τη λύση στο πιάτο. Καλά. Θα την πληρώσω με το ίδιο νόμισμα. Sometimes plays 15 or 20 hours at a time. Όμως η αγάπη μου είναι γαλή. Ναι, γιατί στολίστηκες? Α, δεν θα το πιστέψεις. Για δοκίμασέ με. Να, μωρέ, είπαμε τους συναδέλφους μου να πάω στο καζίνο. Πού θα πας, λέει? Τελικά, το είχα παρεξηγήσει το χαρτάκι. Μια χαρά διασκέδαση είναι. Μια χαρά είναι για μέσα στο σπίτι. Αλλά οι λέσχες και τα καζίνα είναι άλλο, παπά Ευαγγέλιο. Είπα λίγο να ψάλω κι εγώ. Αγάπη μου, πού θα πας? Εκεί μέσα κολυμπάνε καρχαρίες. Εσύ είσαι μια μικρή μαριδούλα. Θα σε κατασπαράξουνε. Έλα, ρε Κάτια, μην κάνεις έτσι. Αφού ξέρεις ότι αυτό το πράγμα είναι γκίνια. Και νιώθω ότι έχω τόση ρέντα σήμερα. Να τα μας. Αρχίσαμε τώρα και τις ορολογίες. Και εγώ τι θα κάνω εδώ πέρα μόνη μου? Να σου πω, γιατί δεν πας πάνω στα κορίτσια? Δεν είναι η μέρα μας. Κοίταξε να δεις, αν δεν θέλεις να πάω, δεν πάω. Αλλά ήλπιζα τώρα κι εγώ που βρήκα ένα ενδιαφέρον, θα δείξει κατανόηση. Εντάξει, Κώστα μου, να πας, να πας. Να έρθω κι εγώ μαζί σου. Απαπαπαπαπαπαπα. Έχουμε κανονίσει αυστηρά ντροπαρέα. Καλά τότε. Σκατά. Είπες ότι δεν σε πειράζει. Αν είναι να με βρίζεις. Δεν κατάλαβες. Αυτό είναι ευχή για μας τους χαρτοπαίχτες. Δεν λέμε ποτέ καλή τύχη. Γιατί φέρνει γρουσουζιά. Α, για μας τους χαρτοπαίχτες.
Οπότε ωραία. Στα μούτρα σου. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι το ευχαριστώ, ε. Άντε, γεια. 3, 17, 29. Ορίστε. Νούμερα για τη ρουλέτα. Γιατί δεν μπορεί, θα παίξεις λίγη ρουλέτα. Μη σου πω και ρώσικη. Άντε, γεια. Υπάρχει άλλη. Υπάρχει άλλη. Πάντως, Κάτια μου, πολύ μεγάλη επιτυχία που προσχώρησε ο άντρας σου στο στρατόπεδό μας. Ναι, μόνο Σόνια μου πάρα προσχώρησε. Κάθε τρεις και λίγο τσου στο λουτράκι. Τουλάχιστον σου φέρνει και γλυκά. Έχει κάτι γλυκά το λουτράκι. Μωρέ, τι γλυκά, αυτός χάνει συνέχεια. Μην ανησυχείς, θα γυρίσει η τύχη του. Ναι, αλλά μέχρι να γυρίσει αυτού μου η τύχη θα μου έχει γυρίσει εμένα το μάτι. Αχνάτος, αυτός είναι. Είδατε. Δεν συγκεντρώνεται στο παιχνίδι του, γι' αυτό χάνει. Έλα. Έλα, αγάπη μου. Ναι, ναι, εδώ είμαι. Ε, πού να είμαι, βρε. Τι γίνεται, πώς πάει εκεί. Σε ποιο τραπεζί είσαι. Α, να σου πω. Ξέρεις τι θέλω. Τελικά, ο γάμος της Κάτιας και του Κώστα ήταν καταδικασμένος από χέρι. Ή από γκρουπιέρι. Εδώ. Πλάκα, πλάκα, μεγάλο μπελά βάλαμε στο κεφάλι μας με αυτό το καζίνο. Ωρες, ώρες σκέφτομαι ότι αν δεν ξανάρχιζα κι εγώ, δεν θα μπλεκεί κι αυτός. Αχ, όταν σου έλεγα εγώ ότι ο Τζόγος είναι καταστροφή, δεν μ' άκουγες. Ε, καλά τώρα κι εσύ. Μη συγκρίνεις το αθώο παιχνίδι το δικό μου με το πάθος του Κώστα. Ώρα είναι να βάλει κανένα χοντροφέσι και να τρέχουμε τώρα. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, βρε μαμά, τι είναι αυτή η απότομη αλλαγή ξαφνικά. Βρε Κάτια, αχ, μην κακομολυπά κιόλας, αλλά μήπως δεν είναι όπως σου τα λέει τα πράγματα. Τι εννοείς? Τόσα ακούμε. Όχι, αυτό αποκλείεται. Σου βάζω και ιδέες. Επειδή μου την έβαλες την ιδέα, πες τουλάχιστον τι σκέφτεσαι να απελευθερωθείς. Ε, να λέω, μήπως σου λέει ότι πηγαίνει στο καζίνο επειδή εκεί ξέρει ότι δεν θα πεις τίποτα. Και αυτός πηγαίνει κάπου αλλού. Πού δηλαδή, στη Γιάφκα? Τι εννοείς, μαμά? Ότι ο Κώστας έχει... Καλά. Είσαι τελείως τρελή. Είμαι μια κουβέντα, είπα κι εγώ. Γιατί, δηλαδή, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι ο Κώστας έγινε τέτοιο γαρτόμπουτρο στα ξαφνικά, δηλαδή. Ναι, ενώ μπορείς να πιστέψεις ότι έχει γκόμενα. Άσε μας, μαμά, σε παρακαλώ. Για τον Κώστα είναι το μόνο πράγμα που είμαι σίγουρη. Αποκλείεται, δηλαδή. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Γιαγιάκα, εδώ είσαι. Καλό σταυράκι μου. Να σου βάλω σε ένα πιάτο φαΐ να φας. Να σας πω να κουβαθείτε. Ε, τι κι άλλο. Εγώ κοντεύω να μην ακούω το τηλέφωνο. Πόσο πια. Ποιον είδα χθες το βράδυ? Την Παναγία Φαντάρο και το Χριστό Επισκεπτήριο. Πού να ξέρουμε, βρε αγόρι μου, ποιον είδες εσύ χθες το βράδυ? Τον μπαμπά. Τι, πήγες στο λουτράκι? Σιγά μην πήγα και στο Las Vegas. Πήγαινα με μια φίλη μου σπίτι, η οποία μένει δυο στενά πάνω από το σπίτι των φίλων σας. Του κύριου Βασίλη και της κυρίας Μέρης. Και. Και. Και τον είδα να βγαίνει. Πώς να βγαίνει? Τραβεστή, πάψε, μαμά. Συγγνώμη, παιδί μου, για να καταλάβω. Δηλαδή, είδες τον πατέρα σου νυχτιάτικα να βγαίνει από το σπίτι του Βασίλη και της Μέρης? Σοβαρολογείς? Λες να μην ξέρω τον μπαμπά μου ή να μην ξέρω το σπίτι που με σέρνετε κάθε πρωτοχρονιά? Βέβαια, αυτός δεν με είδε γιατί μπήκε στα μάξη πολύ γρήγορα. Πάση περιπτώσει, πάω να φάω. Γεια. Καλά, εσένα γιατί σου είπε ότι θα πήγαινε στο λουτράκι ενώ ήταν με τους φίλους σας? Δεν κατάλαβες. Δεν ήταν και με τους δυο μαζί. Ο Βασίλης είναι στη Θεσσαλονίκη. Πήρα τηλέφωνο εγώ τη Μέρη και μου το είπε προχτές. Ω, μάλιστα. Να πάω να ανάψω το μάτι ή να φέρω τον καζάκι? Γιατί? Για να βάλεις το χέρι σου στη φωτιά. Το μάτι μεν δεν το άναψε, αλλά το δικό της της γύρισε τις Κάτιας για τα καλά και ετοιμαζόταν να βάλει μπουρλότα στο σπίτι της Μέρης. Μέρη, σύζυγος Βασίλη. Φίλοι Κάτιας και Κώστα. Κάτια μου, τι ευχάριστη έκπληξη ήταν αυτή, ε, να συναντηθούμε. Καιρό είχαμε να τα πούμε. Ναι. Ο Βασίλης είναι ακόμα στη Θεσσαλονίκη. Ε, ναι, ναι, ναι,
Ναι. Μάλιστα. Και εσύ άραγε, πώς τα περνάς εδώ? Πώς να τα περνάω, μωρέ. Ήσυχα. Καλά δεν τρέπεσαι? Ορίστε. Κατουρίστε. Να το κάνεις εσύ αυτό σε μένα? Υποτίθεται ότι είμαστε τόσα χρόνια φίλες. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Μέρη, μην προσποιείσαι, μην παίζεις θέατρο σε μένα, γιατί τα ξέρω όλα. Κάποια μου να σου εξηγήσω. Καταρχήν δεν ήταν δικιά μου ιδέα, έτσι του Κώστα ήταν. Πίστεψε ότι βρήκε έναν τρόπο να φτιάξω λίγο τα πράγματα μεταξύ σας. Πες μου τώρα ότι αυτό έγινε και για το δικό μου το καλό. Ωραία. Και εσύ δεν μπορούσες δηλαδή να πεις ένα όχι? Όχι. Αφού τα συμφωνήσανε με τον Βασίλη. Οπα. Θες να μου πεις ότι ο Βασίλης όχι μόνο το ήξερε, αλλά το ενέκρινε κιόλας? Φυσικά. Δηλαδή τι, θα έπαιρνα εγώ τέτοια πρωτοβουλία μόνη μου? Κάτια μου, μωρέ, με παρακαλούσαν και οι δύο. Νερό. Λίγο νερό. Βλέπω το εγκεφαλικό να έρχεται κατά πάνω μου τρέχοντας. Γι' αυτό ο Βασίλης πήγε στη Θεσσαλονίκη, ε? Ποια Θεσσαλονίκη, παιδί μου, εδώ είναι. Όλοι μαζί και οι τρεις τα περνούσαν αυτά τα βράδια. Τι ακούνε τα ωραία μου αυτιά και δεν τα ξεριζώνω να τα φάω? Πες το μου τώρα κι αυτό. Άνοιξε το παράθυρο. Πατσέρα. Όχι για να πέσω. Ή μάλλον καλύτερα για να ρίξω εσένα. Όχι, όχι. Και νομίζω ότι γίνεσαι λίγο υπερβολική τώρα, ε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις ό,τι κάναμε. Όλοι μαζί το κάναμε. Και στο κάτω-κάτω, για το καλό σας βρε το κάναμε. Καλά. Το δικό του το καλό το καταλαβαίνω. Το δικό μου το καλό που κολλάει τώρα? Παιδί μου, ο Κώστας είχε απελπιστεί ο άνθρωπος από τη χαρτοπεξία σου και σου λέει να ένας ωραίος τρόπος να το αντιμετωπίσω. Και από πότε η χαρτοπεξία αντιμετωπίζεται με παρτούζα? Τι πράγμα? Α, μισό λεπτάκι τώρα, μισό λεπτό, γιατί μαζί μιλάμε χώρια, καταλαβαίνουμε. Νομίζω ότι έχει γίνει μια μεγάλη παρεξήγηση. Κάτσε να σου εξηγήσω. Έλα, έλα αγάπη μου. Ναι, ναι, εδώ είμαι. Ε, πού να είμαι, βρε. Τι γίνεται? Εδώ έχει πολύ κόσμο. Ναι, πάει, έρχεται. Πάει, έρχεται. Ναι, 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 ακούσω τον κόσμο. Ναι, ναι, εδώ είμαι στη ρουλέτα. Στη ρουλέτα. Ναι, ναι, ακούς. Άκου τη ρουλέτα, άκου, άκου. Ναι, 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 έχω ποντάρει ένα ποσό. Ναι, και σε πήρα για γούρι. Τι, θέλει λάδωμα η ρουλέτα. Ναι, θα τους το πω. Ναι, ναι. Έλα στο τρία. Έλα το τρία. Έλα το τρία. Πού σου κάντε μια? Πω. Έπεσε δίπλα στο τέσσερα. Πω. Τι. Α, δεν είναι το τέσσερα δίπλα στο τρία. Εντάξει ρε, κάτσε τώρα και εσύ, άσε να σε παρακαλώ πολύ. Έλα γάμο την κάντε μια μου γαμό. Άντε σε πήρα για γούρι και κοίτα τι έγινε. Άντε γεια. Τι. Έκανα πατάτα, ε. Δεν είναι με τη σειρά τα νούμερα μέσα στη ρουλέτα, Χριστιανέ μου. Ακόμα κι εγώ το ξέρω αυτό. Εντάξει, μωρ, τα μπάλωσα. Θες που θες να παραστήσεις τον Τζον Τάραμα, πανάθεμά σε. Πάρε τουλάχιστον μια ρουλέτα σε φωτογραφία και μελέτα την. Ρε Βασίλη, έχουμε εμείς μια πρωτοχρονιάτικη στο πατάρι. Άντε βρε μερούλα, φέρτε που κάνουμε ηχητικά εφέ τώρα με τη ροκάλα σαν τους Χούλιγκανς. Τώρα το θυμήθηκα. Άντε βρε αγάπη μου και φέρτηνε να του κάνουμε τουλάχιστον κανένα φροντιστήριο. Γιατί έτσι και το πάρει χαμπάρι η Κάτια του, της παίζεις θέατρο, βουήσου μαύρη κακομοίρη μου. Και όχι μόνο εσένα, θα μας πάρει όλους την μπάλα. Δίκιο έχει, έτσι και μάθει ότι σε βοηθάμε. Θα μας κόψει και την καλημέρα. Και με το δίκιο της δηλαδή. Μην ανησυχείτε, αύριο είναι το τηλεοπτικό χτύπημα. Μόλις καταλάβει την οικονομική καταστροφή που επιφέρει ο Τζόγος, θα το κόψει το χαρτί μια για πάντα. Άντε μερούλα, μερούλα. Άντε αγάπη μου, φέρετε τη ρουλέτα, άντε, να την πάρουμε τηλέφωνο. Ρε Βασίλη, πού είναι το πατάρι? Α, ψώνησες κι εσύ από σβέρκο. Στη Θεσσαλονίκη. Πού, εδώ μέσα στο σπίτι. Κι έτσι η Κάτια ανακάλυψε το κόλπο του Κώστα. Και επειδή η γυναική αλληλεγγύη πάντα επικρατεί, η Κάτια όρκησε τη Μέρη να μην πει τίποτα ούτε στον άντρα της, ούτε φυσικά στον Κώστα. Έχοντας πλέον όλους τους άσους στο μανίκι της, αποφάσισε να περιμένει την επόμενη κίνησή του. Τι έγινε, αγάπη μου? Τι κάνεις ακόμα, δεν ετοιμάστηκες? Για ποιο πράγμα? Εκεί. Δεν θα πας απόψε στο καζίνο? Α, Κάτια, πρέπει να μιλήσουμε. Κι εγώ αυτό θέλω. Να μιλήσουμε. Ξέρεις, έκανα μια βλακεία. Μόνο μία έκανες εσύ. Μη με παρεξηγείς τώρα, αστειεύομαι. Τι έκανες? Ντρέπομαι και να σου το πω. Έκανα τότε. Μην το πεις. Όχι, να σου το πω. Ξέρεις, Κάτια,
Έπαιξα πολλά λεφτά στο καζίνο και τα χάσα. Έλα, βρε παιδί μου, γι' αυτό σου λέω κι εγώ να ξαναπάς απόψε. Για να ρεφάρεις. Αναγκάστηκα να δανειστώ από το κογλίφους. Έλα. Ναι, και ξέρεις τι σημαίνει αν δεν δώσεις τα λεφτά σε το κογλίφους. Κρακ, σε καθαρίσανε. Ευτυχώς δηλαδή που μου πάνε και τα μαύρα. Καλά, κάνεις πλακά. Εγώ σου μιλάω σοβαρά και εσύ κάνεις πλακά. Καλά, εντάξει αγάπη μου, εντάξει. Ας πάρω το σοβαρό μου ύφος λοιπόν κι εγώ. Και να σου πω... Σ' ακούω. Κάτια, βλέπεις που οδηγεί ο τζόγος. Τα έλεγα σε σένα, την έπαθα εγώ. Γι' αυτό σου λέω, κορίτσι μου, να σταματήσεις τώρα το χαρτί όσο είναι νωρίς. Μην πάθεις ότι έπαθα κι εγώ. Καλά, άσε με μένα. Εσύ τι θα κάνεις τώρα. Τι να σκεφτώ, ξέρω εγώ, τι να σκεφτώ. Απλώς μου περνάει στο μυαλό συνέχεια. Μήπως σκέφτομαι να πουλήσουμε το εξοχικό στο ξυλόκαστρο που τόσο λατρεύεις. Τι να σου πω κι εγώ. Πούλα το. Ξέρω ότι σου μαντώνω την καρδιά, αλλά τι να κάνω. Πούλα το να πάει στο διάολο. Παιδί μου, είσαι με τα καλά σου. Σου λέω ότι θα πουλήσω το εξοχικό στο ξυλόκαστρο. Κατάλαβες, σου λέω. Εξαιτίας του χαρτιού θα πουλήσω το εξοχικό. Το κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι όμως ότι θα πιάσει και πολλά λεφτά. Θα πάρεις εσύ όσα χρειάζεσαι για να ξεχρεώσεις και τα υπόλοιπα θα τα πάρω εγώ. Να έχω για να παίζω. Τι ακούω, Βαγγελίστρα μου. Παιδί μου, κάτια σύνελθε. Είσαι με τα καλά σου. Φτάσαμε στο χείλος του γκρεμού εξαιτίας του χαρτιού. Και εσύ, αντί να ταραχτείς, παραμένεις ψυχρενή. Πρώτον, δεν φτάσαμε. Έφτασες. Και δεύτερον, τι να κάνω. Σύζυγός μου είσαι. Πρέπει να σε στηρίξω. Α, και εγώ νομίζω ότι τα επόμενα καλοκαίρια μας στο ξυλόκαστρο θα περάσουμε. Έτσι η πλόφα του Κώστα απέτυχε παταγωδός και η Κάτια κέρδισε άλλη μια παρτίδα. Ήταν έτοιμος να πάει στο δικηγόρο του, γιατί καταλάβαινε πως ο γάμος του ήταν πια ζήτημα χρόνου να βουλιάξει στο πέλαγος του πάθους της. Ώσπου ένα πρωί εμφανίστηκε μπροστά του ο απομηχανής θεός. Καλημέρα σας. Μου είπαν να έρθω σε εσάς να συζητήσουμε για ένα δάνειο. Έχω υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά και νομίζω ότι είναι εντάξει. Καθίστε. Κώστας Γεωργίου. Παύλος Κολιάς. Παύλος, πρώην σύζυγος Ανίτας. Ο απομηχανής θεός. Κολιάς είπατε. Μάλιστα. Συγγνώμη, την Ανίτα την Κολιά τι την έχετε. Χωρισμένη. Είναι η τέος σύζυγός μου. Αλλά την ξέρετε. Δυστυχώς. Από τότε που μετακόμισε από πάνω μας κοντεύει να μου διαλύσει το σπίτι. Η ειδικότητά της. Τα συλληπιτήριά μου. Ωραία, καλά έκανες και την κεράτωσε. Συγγνώμη κιόλας. Τι έκανα. Έτσι λέει η άθλια. Όχι σε μένα. Στη γυναίκα μου έτσι. Όχι, τα έφτιαξε με μια φίλη της και γι' αυτό σε χώρισε. Αυτή η κοπέλα δεν πρόκειται να αλλάξει με τίποτα. Μια ζωή ψέματα. Αν σου πω το τι εστί η Ανίτα, φίλε μου, θα σου σηκωθεί η τρίχα. Να σου πω. Μπορεί να κάνω ένα διαλυματάκι. Θέλεις να πάμε εδώ δίπλα σε ένα ταβερνάκι να τα πούμε. Ναι, βέβαια. Αλλά με το δάνειο. Βρε, πες ότι εγκρίθηκε. Δηλαδή, αποκλείεται να τελειώσει πιο γρήγορα. Φά τη γλώσσα σου. Θέλω να πω. Δεν νομίζω. Σκοπεύω να αργήσω. Είναι φανερό ότι είναι άντρας στη μέση. Α, τώρα αυτό πώς σου πέρασε από το μυαλό. Αν δεν μου πεις, είμαι ικανή να στήσω καραούλι στην είσοδο για να τον δω. Αθιός φυλάξει. Εντάξει, το βρήκες. Άντρας είναι. Τι να κάνω κι εγώ. Νέα γυναίκα είμαι, ελεύθερη. Τι να κάνεις, αγάπη μου, δώσ' του να καταλάβει. Για πες μου, καλός. Κούκλος. Τον έχω βάλει καιρό στο μάτι, αλλά μέχρι τώρα δεν μας δόθηκε η ευκαιρία. Σήμερα είναι η μεγάλη μέρα. Η φίλη της που λέει, τα έφτιαξα μετά το διαζύγιο μας. Και την κοπέλα την ήξερε και είδε τι τράβηξε. Και μου συμπαραστάθηκε. Σήμερα που μιλάμε, είμαστε παντρεμένοι. Σοβαρά μιλάς. Και δεν μου λες, με την ακατανόμαστη, γιατί χωρίσατε. Από πού να αρχίσω. Από το πάθος της για το χαρτί, που παρέσερνε αθώες γυναίκες και τις κατέστρεφε οικονομικά. Αυτό έχει κάνει, παιδί μου. Έχει παρασύρει τη δικιά μου. Πω, θα μου διαλύσει το σπίτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Είναι απατεώνισσα. Κοίτα. Για να είμαι δίκαιος, όχι. Όχι. Αλλά είναι killer. Παίζει για να κερδίσει. Δεν καταλαβαίνει αποφυγίες. Μόλις κάποια δεν έχει άλλα λεφτά, την πετάει από το σπίτι της και την αλλάζει με κάποια άλλη. Δηλαδή να το αποχαιρετήσω το σπίτι στο ξυλόκαστρο. Σώσε τη γυναίκα σου όσο πιο γρήγορα μπορείς. Α, με αυτό προσπαθώ, Παύλο μου, αυτό προσπαθώ. Δεν κάνω τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε. Δεν κάνω και τίποτα άλλο. Δεν το πιστεύω ότι θα πάρω διαζύγιο λόγω χαρτιού. Μα εγώ δεν τη χώρισα γι' αυτό. Την αγαπούσα πολύ και είχα συμβιβαστεί με το πάθος της για το χαρτί. Τι να έκανα. Συγγνώμη, γιατί δεν καταλαβαίνω. Τότε γιατί τη χώρισες. Μου είναι δύσκολο να σου πω. Βρε, λέγε κοντζαμ δάνειο θα πάρεις τώρα, λέγε.
Είχε έρθει στο σπίτι μας για μερικές μέρες ο ανιψιός μου από τη Δράμα. Είχε περάσει στη γυμναστική ακαδημία και τον φιλοξενούσαμε μέχρι να βρει σπίτι. Μη συνεχίζει, κατάλαβα. Και βρήκε τον ανιψιό από τη Δράμα με την Ανίτα από την Καβάλα. Όπως τα λες. Το ότι είναι παθιασμένη χαρτοπαίχτρα, άντε να το ανεχτώ. Το ότι είναι παθιασμένη τεγνατζού όμως, πώς να το ανεχτώ. Τι λες, βρε κερατά. Πώς? Συγγνώμη, Παύλο. Πόσο πιο χαμηλά θα πέσει, έφτασε στο σημείο να κατηγορείς μια αθώα γυναίκα. Αθώα γυναίκα. Αυτή είναι ο Ρασπούτιν με μίνι κούκλα μου. Δεν τα βγάζω από την κοιλιά μου. Μίλησα με τον πρώην άντρα της. Α, τώρα εξηγούνται όλα. Α, το σάτυρο, τον παλιάνθρωπο που τα λέει αυτά επειδή Ανίτα γλίτωσε από την τυραννία του. Δεν μου λες, τον ξέρεις. Εγώ μίλησα μαζί του και είναι ένας ευγενέστατος και αξιοπρεπέστατος άνθρωπος. Το ίδιο και η Ανίτα, λοιπόν. Ανά. Είναι η καλύτερη φίλη που είχα ποτέ και έχεις βαλθεί να μας χωρίσεις. Ντροπή σου. Ντροπή μου. Επειδή προσπαθώ να σου ανοίξω τα μάτια. Επειδή όταν θα τα έχεις ξεπουλήσει όλα εδώ μέσα και δεν θα έχεις λεφτά πια να παίξεις καρδιά, θα σου κλείσει την πόρτα στα μούτρα. Αποκλείεται να το κάνει αυτό. Είναι απόλυτα ειλικρινής μαζί μου. Και να σου πω και κάτι. Είναι από τους λίγους ανθρώπους που με σέβονται. Μπα, ξέρει και από σεβασμό η τεκνατζού. Άλλη χιδαιότητα τώρα αυτή. Θα πέσει πιο χαμηλά να σου δώσω ένα πάνι να κάνεις και το πάτωμα. Λάουα. Τι κάνω, δεν βλέπεις? Φεύγω κάτι. Δεν νομίζω πως έχουμε να πούμε τίποτα πια. Φεύγεις επειδή δεν πίστεψα τις αηδίες που είπε ο πρώην άντρας της καλύτερης μου φίλης? Όχι. Φεύγω γιατί δεν πιστεύεις σε μένα. Κατάλαβες, γι' αυτό φεύγω. Έλεγα, τα χαρτιά είναι μια φάση, θα σου περάσει. Αλλά εσύ έβαλες μια ξένη γυναίκα πάνω από εμάς. Δεν είναι ξένη, είναι φίλη μου. Αλήθεια, είναι φίλη σου? Και την ξέρεις? Πόσο καλά την ξέρεις? Το μόνο κοινό που έχετε είναι τα χαρτιά. Έχετε βγει έξω, έχετε φάει, έχετε πιει, έχετε πει κάτι αληθινό. Και ξέρεις τι είναι? Δεν είναι ότι φοβάσαι μην τη χάσεις. Αν ήταν αυτό, θα σε δικαιολογούσα. Το μόνο που φοβάσαι εσύ είναι μην χάσεις το καρέ σου. Δεν είναι έτσι. Έτσι είναι. Έτσι. Είμαι μόνος κρατιά και έχω να αντιμετωπίσω εσένα, 52 χαρτιά και μια υπούλη ζωντοχείρα. Δεν παλεύεστε? Πάμε. Αυτή τη στιγμή υπέφερε σαν να είχε πιάσει καρέ του άσο στα χέρια της και ο αντίπαλος την κέρδιζε με φλός. Μόνο ένας ομοιοπαθής θα μπορούσε να νιώσει τον πόνο της. Έτσι μάζεψε τα κομμάτια της. Ανίτα! Ανίτα! Άνοιξέ μου, σε παρακαλώ! Σε χρειάζομαι! Τι θες, καρδιά μου, για όνομα του Θεού? Ο Κώστας με παράτησε. Έφυγε. Κι εγώ τι να κάνω? Δεν ήξερα πού να πάω. Θέλω κάποιον να μιλήσω. Έλεγε πολύ άσχημα πράγματα για σένα. Κάτια μου, αφού σου είπα ότι έχω δουλειά, πήγαινε στο διαμέρισμά σου να ηρεμήσεις, και εγώ θα κατέβω να μιλήσουμε μόλις τελειώσω. Εντάξει, με συγχωρείς, το ξέχασα. Αμέσως έξω, αλλιώς θα σου βγάλω το μαλλί, να στο δώσω τρίχα-τρίχα να το φας. Ποιος πούντος, Κάτια, είσαι καλά? Πήγαινε στο διαμέρισμά σου, είναι φανερώτηση πολύ ταραγμένη. Ταραγμένη και δεν έχεις δει τίποτα ακόμα. Γιάννη! Γιάννη! Γεια σου, μαμά. Πώς από εδώ? Είδα φως και μπήκα. Μάζεψε τα ρούχα σου και κατέβα αμέσως κάτω. Μαμά, να σου εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσεις, παιδί μου? Άντρας είσαι, δεν ξέρω εγώ. Ποιος άντρας θα έλεγε όχι σε μια τσούλα? Α, γεια σε παρακαλώ. Σαν δεν τρέπεσαι. Στο γιο μου, βρελικές, να την πέσεις, τόσα τυφλά κυκλοφορούν. Μην νομίζεις, Κάτια μου, τα περισσότερα έχουν γίνει αδερφές πλέον. Αν έχουν γνωρίσει γυναίκες σαν και σένα, δεν τα δικό τα παιδιά. Δεν σεβάστηκες τίποτα. Καλά τώρα, και σιγά τον καλονό. Έχει πάει με πολλές σαν και εμένα. Κάνω ότι δεν άκουσα. Από τη ζήλια σου τα λες. Άντε, φύγε από το σπίτι μου. Σου δίνω διορία μια εβδομάδα. Να τα μαζέψεις και να ξεκουμπιστείς από την πολυκατοικία. Αλλιώς μαύρο φίδι που σε έφαγε. Δεν μπορείς να με διώξεις. Θα ανεβαίνω κάθε πρωί και θα σου φωνάζω. Καλά κέρδη και καλή επιτυχία. Δεν το σκόρδα. Και σιγά μη σου ανοίγω την πόρτα. Καλά, άμα δεν μου ανοίγεις την πόρτα, θα αφήνω κι εγώ απ' έξω όποια μαύρη γάτα βρεθεί μπροστά μου. Και σπασμένο καθρέφτη. Και θα σου ρίχνω και αλάτι. Να μην ξανασταυρώσεις παρτίδα.
σκέψου το και μάζευτα. Κάνεις τα χαρτιά, κερδίζεις την αγάπη. Πάντα θεωρούσα ότι αυτό ήταν η παρηγοριά του Καντέμι. Αλλά στην περίπτωση της Κάτιας ήταν κυριολεκτικό. Έτσι, την κέρδισε η αγάπη την Κάτια και τη χάσαν τα χαρτιά. Τελείως. Γεια σας. Τι είπαμε, δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Αχ, ναι, συγγνώμη. Είμαι η Κάτια. Είμαι καθαρή εδώ και 2 μήνες και είμαι καλά. Μπράβο, Κάτια. Λοιπόν, μπόμπα χαρακίρι. Τα είπαμε αυτά, δεν τα είπαμε. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μόνο ξερή. Ευχάριστη και κίνδυνη. Μήπως έχεις αντίρρηση. Όχι, καλή. Τι αντίρρηση να έχω, ξερή, μόνο ξερή. Ένα λεπτό. Δεν είναι δυνατόν. Δεν το πιστεύω. Τώρα μοίρασε. Καλή, πώς βρέθηκε αυτό πάνω, δεν ξέρω. Λοιπόν, μοιράζει. 6 Η Κάτια ορκίστηκε να μην ξαναπέσει στα σκληρά παιχνίδια. Τώρα ποτέ μην ξαναπείς ποτέ. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάμε στοίχημα, πως έτσι είναι. Συγγνώμη. Παρασύρθηκα. Όλοι κρύβουμε ένα μικρό τζογαδόρο μέσα μας. Στο γάμο που είδαμε, ο πόλεμος ανάμεσα στο σύζυγο και στον μπαλαντέρ τέλειωσε. Κάποιος άλλος όμως, μόλις κυρισόταν. Τι κάνεις εκεί, σήκω να τον βάλω στη θέση του. Τι τσούρε μωράκι μου, την κουζίνα δεν έχω πιάσει ακόμα, ξέρεις τη δουλειά έχει εκεί. Τι δουλειά έχει εκεί. Γλωσσόπουλο είναι ακόμα.